καλή σας μέρα. Η σημερινή ευαγγελική μας περικοπή είναι η κατάληξη μιας προσευχής του Ιησού Χριστού, είναι ένα ξέσπασμα χαράς και αγαλίασης εκ μέρους του. Ο λόγος, ο Ιησούς διαπιστώνει ότι αυτοί που θα έπρεπε να δεχθούν το κήρυγμά του, οι σοφοί και οι συνετοί που λέει το Ευαγγέλιο, δεν τον κάνουν δεχθό. Ενώ οι αδαείς, οι μικροί, οι ταπεινοί, με χαρά δέχονται το κήρυγμά του και τον ακολουθούν. Ας ακούσουμε λοιπόν αυτή τη μικρή προσευχή από το Ευαγγέλιο κατά Ματθαίο. Τον καιρό εκείνο είπε ο Ιησούς: «Σε ευλογώ, Πατέρα, Κύριε του ουρανού και της γης, διότι όλα αυτά τα έκρυψες από σοφούς και συνετούς και τα αποκάλυψες στους μικρούς. Ναι, Πατέρα, γιατί αυτό ήταν το θέλημά σου. Όλα μου έχουν παραδοθεί από τον Πατέρα μου και κανένας δεν γνωρίζει αληθινά τον Γιο παρά μόνο ο Πατέρας, ούτε ο Πατέρα γνωρίζει, ούτε τον Πατέρα γνωρίζει κανείς παρά μόνο ο Γιος και σε όποιον ο Γιος θέλει να τον αποκαλύψει. Ελάτε σε μένα όλοι όσοι κοπιάζετε και είστε φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Σηκώσετε πάνω τον ζυγό μου και μάθετε από μένα ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά και θα βρείτε ανάπαυση για τις ψυχές σας. Πράγματι ο ζυγός μου είναι απαλός και το φορτίο μου είναι ελαφρύ». Λόγος του Κυρίου. Ο Ιησούς λοιπόν έχει μπροστά του από τη μια μεριά τους σπουδαίους που κατέχουν την εξουσία και αισθάνονται αυταρχείς και από την άλλη εκείνους που κατέχουν τη γνώση και νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα και δεν έχουν ανάγκη από κανένα να τους πει τίποτα. Και οι δυο φροντίζουν να αναπαράγονται και να επιβάλλονται. Μένουν κλεισμένοι στον εαυτόν τους και αγνοούν τα σημεία των καιρών. Από την άλλη είναι η ομάδα των μικρών, των ταπεινών, που αγνοούν τις λεπτομέρειες και τα θέσφατα του Μωσαϊκού νόμου. Είναι άνθρωποι απλοί που ζουν την καθημερινότητά τους, που υποφέρουν, γνωρίζουν τις δυσκολίες της ζωής, ξέρουν τι σημαίνει «εργάζομαι για να ζήσω» και μέσα σε αυτή την καθημερινότητά τους είναι ανοιγμένοι, περιμένουν τον Θεό να παρουσιαστεί. Και ο Θεός τους παρουσιάζεται στα μικρά και τα ταπεινά που εκείνοι μπορούν να δουν και να ερμηνεύσουν. Το ίδιο κατά κάποιο τρόπο συμβαίνει και σήμερα. Και όχι μόνο στο θρησκευτικό επίπεδο, αλλά σε κάθε ανθρώπινη διάσταση. Ο άνθρωπος συνειδητοποιεί ότι οι προσκλήσεις της σημερινής ζωής είναι δύσκολες και εν μέρει του είναι ένα μυστήριο και περιμένει και αναζητά την παρουσία του Θεού πίσω από αυτά τα δύσκολα γεγονότα και τις δύσκολες καταστάσεις που ζει. Κάθε ανθρώπινη ικανότητα και δυνατότητα είναι ένα θετικό δώρο του Θεού. Συγγνώμη για τη λέξη θετικό. Και ως τέτοιο πρέπει να εκτιμηθεί, ότι όχι ο καθένας κατέχει ως εξυπνάδα, ως επιστήμη, ως γνώση, όχι μόνο είναι δώρο του Θεού, αλλά είναι και αποκάλυψη του Θεού στον κόσμο και γι' αυτό πρέπει να το χρησιμοποιεί για το κοινό καλό. Όμως αυτή η ανθρώπινη ικανότητα μπορεί να γίνει παγίδα, να γίνει είδωλο, μέσα στο οποίο ο πρικισμένος άνθρωπος μπορεί να φυλακιστεί και να τον εξουσιάζει ο εγωκεντρισμός του, η αυταρέσκειά του, να γίνει αλάζονας σε σημείο που ενώ νομίζει ότι κατέχει την αλήθεια και όλοι πρέπει να το αναγνωρίζουν, στην ουσία η αλήθεια του είναι κρυμμένη. Ο Ιησούς είναι ένας διαφορετικός δάσκαλος. Από τους μαθητές του δεν ζητά τίποτα παραπάνω παρά να είναι όπως και εκείνος. Μη βίαιος,
και όχι υπεροπτικός. Αντίθετα, να είναι αλληλέγγυοι με τους ταπεινούς και τους φτωχούς. Δεν αρνείται ότι ζητά στους μαθητές του κάτι, θυσίες, ζυγό, και αυτός ο ζυγός όμως, επειδή εκείνος και μαζί του καλεί τους μαθητές του να τον σηκώσουν, είναι ελαφρύς και γλυκός, γιατί ακριβώς δεν σηκώνεται από μόνο τον άνθρωπο αλλά και από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Το ίδιο ζητά και για τους μαθητές του μεταξύ τους, ο ένας του άλλου τα βάρη να βαστάσει. Έτσι πράττοντας, υπόσχεται στους μαθητές να έχουν μια βαθιά ειρήνη που πηγάζει από αυτή την αγαπητική συνύπαρξη και όχι τον φόβο. Και εμείς σήμερα πρέπει να έχουμε το θάρρος να αναγνωρίσουμε ότι η παρουσία του Θεού δεν είναι στα μεγάλα και στα φανταχτερά. Η παρουσία του Θεού στην ιστορία μας είναι μέσα στα μικρά, στα μηδαμινά, που όμως χρειάζεται η ευαισθησία να τα αναγνωρίσουμε, να τα ανακαλύψουμε, να τα επεξεργαστούμε και να ωφεληθούμε από αυτά. Δεν είναι αυτοματισμοί που μας προσφέρονται, είναι δυνατότητες που μπορούμε να τις καλλιεργήσουμε και να τις κάνουμε να καρποφορήσουν. Μας καλεί ο Ιησούς να βαδίσουμε στο δρόμο της φιλέσπλαχνης αγάπης. Και μέσα σε αυτό το δρόμο της φιλέσπλαχνης αγάπης, όπως είπε ο Άγιος Παύλος στους Αθηναίους, βρίσκομαι το Θεό. Είπε ο Παύλος, μέσα σε αυτόν ζούμε, κινούμαστε και υπάρχουμε. Και όπως λένε οι δικοί σας ποιητές, δική του γενιά είμαστε. Η χάρη του Κυρίου μας να είναι πάντοτε μαζί σας. Αμήν.